Έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρει του κινδύνου που προκύπτουν για την οικονομία τη Ελλάδα εξαιτία του υπερτουρισμού και προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλο τη οικονομική κρίση λόγω τη υπερφόρτωση τη τουριστική τη βιομηχανία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονό ότι με την έκθεση ασχολούνται διεθνή μέσα μαζική ενημέρωση, όπω η Ρωσική Πράβτα και η Βρετανική Μύρορ. Η Πράβδα αναφέρει ότι η αρμόδια Επιτροπή τη Ευρωβουλή δημοσίευσε μια έκθεση που επισημαίνει την ανάγκη για ριζική αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντο. Η αύξηση των τουριστών ασκεί πίεση σε ιστορικού χώρου πολιτιστικού ενδιαφέροντο, όπω η Ακρόπολη, η οποία έχει αναγκαστεί να επιβάλλει προσωρινού περιορισμού στι επισκέψει. Παράλληλα, η Πράβδα αναδεικνύει τον κρίσιμο και ευαίσθητο ρόλο που κατέχει η βιομηχανία του τουρισμού στο συνολικό τοπίο τη ελληνική οικονομία. Όπω σημειώνει χαρακτηριστικά, ο τουρισμό αποτελεί βασικό τομέα τη ελληνική οικονομία, καλύπτοντα το 25% του ΑΕΠ τη χώρα, αλλά η ανάπτυξή του προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ επιφέρει ελλείψει σε πόσιμο νερό και ηλεκτρική ενέργεια. Όπω προσθέτει, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, που θα εξισορροπεί τα συμφέροντα τη κοινωνία και τα οικονομικά ωφέλη. Διαφορετικά η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Η Βρετανική Μύρορο αναδεικνύοντας μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί για πιθανή κατάρρευση του τουρισμού στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, εάν δεν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές. Οι ελληνικέ ακτέ έχουν επίση πληγεί, καθώ οι ανεξέλεγκτε αφήξει έχουν επιφέρει τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον.